Καλό μεσημέρι, Λίνα. Γύρω στις 2.30 αναμένεται η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που θα δούμε αν θα απαντηθούν. Πρώτον, δηλαδή, αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει χρήση του υπέρτατου κοινοβουλευτικού όπλου που έχει στα χέρια της αντιπολίτευση, που είναι η πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι αν ο κ. Τσίπρας θα πει ονόματα σήμερα με βάση την επιστολή του κ. Ράμου χτες στους αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς και στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτά τα δύο συζητούν εδώ και στα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια. Να σας πω ότι είναι ήδη εδώ στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος θα απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης όταν ο Αλέξης Τσίπρας καταθέσει και αν καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Αυτομάτως, Λίνα, κλείνουν οι διαδικασίες, κλείνουν όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα ξαναξεκινήσει η Ολομέλεια και πάλι το απόγευμα, εάν τελικά η κυβέρνηση πει ότι πάμε σε πρόταση δυσπιστίας. Ξεκινάμε πάλι το απόγευμα με τη συζήτηση. Θα είναι τριήμερη συζήτηση εφόλης της ύλης, σε μια κόντρα η οποία θα χτυπήσει κόκκινο, όπως καταλαβαίνουμε, διότι δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι πολλά θέματα στο τραπέζι. Και αυτό θα ολοκληρωθεί ενδεχομένως Παρασκευή μεσάνυχτα με την ψηφοφορία για την πρόταση μομφής ή την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, διότι δεν σας είπα ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο η κυβέρνηση να μετατρέψει την πρόταση μομφής σε πρόταση παροχής ψήφου εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η διαδικασία είναι κατεξοχήν η ίδια, ακόμη και αν γίνει έτσι. Λοιπόν, Λίνα. Και αναμένουμε εμείς περίπου στις 2.30 τον Αλέξη Τσίπρα από το Βήμα της Βουλής για να μάθουμε ποιες είναι οι προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα καταθέσει πρόταση μομφής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.